και ολόκληρη του καναλιού. Θα δούμε πώς εξόδεψαν πέρσι οι Έλληνες καταναλωτές για τις αγορές τους. Είχαμε αύξηση σε σχέση με το 2017. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η μέση μηνιαία δαπάνη των οικοκυριών ανήλθε στα 1.441,03 ευρώ, καταγράφοντας μία αύξηση 1,9% σε σχέση με το 2017. Τώρα μπορούμε να δούμε και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει πώς διαμορφώθηκε η συνολική μηνιαία δαπάνη των ελληνικών οικοκυριών. Πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το έτος 2017. Ενώ από τα στοιχεία προκύπτει πως το 2018 κάθε άτομο ξόδεψε για τις μηνιαίες αγορές του 557,86 ευρώ, δηλαδή περίπου 10 ευρώ παραπάνω από ότι το 2017. Ωστόσο, μεγάλο ενδιαφέρον, Θανάση, έχει να δούμε για το πού επέλεξαν να ξοδέψουν τα χρήματά τους οι Έλληνες, δηλαδή σε τι αγαθά και τι υπηρεσίες. Μπορούμε να δούμε τώρα στην κάρτα πως οι ελληνικές οικογένειες δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στα είδη διατροφής. Συγκεκριμένα αφορά. Το ρίξαμε έξω δηλαδή στο φαΐ. Ναι, ναι. Άραστε. Μιλήσαμε και με κόσμο και μας είπαν ότι όντως το φαγητό δίνουμε μια μεγαλύτερη σημασία. Συγκεκριμένα το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 20,2%. Ακολουθούν η στέγαση με 14,1% και οι μεταφορές με 13%. Επί της ουσίας, από ό,τι βλέπουμε, δεν έχει να κάνει κάτι με διασκέδαση σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον στις πρώτες κατηγορίες που μας δείχνεις. Στις τρεις πρώτες, δηλαδή τα είδη διατροφής οκ, η στέγαση αναμενόμενο επίσης και οι μεταφορές είναι να πει ο κόσμος σε δουλειά, ότι είναι όλα αναγκαστικά. Είναι αναγκαία. Έτσι όπως αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης δεν δίνει τόση μεγάλη σημασία, άλλωστε είναι και δωρεάν εκπαίδευση, μόλις 3,5%.